Ο κύριος Μητσοτάκης το επανέλαβε δηλαδή και στη χθεσινή συνάντηση 2 μηνών. Θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Τρόικας ως προς αυτό. Στον χώρο ωστόσο των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπου σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ξανά στο τραπέζι την αναδιάρθρωσή τους, παρότι ήδη είχε εξαγγελθεί το 2011, ακόμη δεν έχει γίνει και έχει έρθει τροπολογία στη Βουλή προσφάτως, η οποία επαναδιαγγέλει κατά κάποιο τρόπο την αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο αυτών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που έχει γίνει αξιολόγηση, τα διοικητικά του συμβούλια μόνο λειτουργούν και μάλιστα θα γίνονται προσλήψεις σε αυτά. Στο πέρασμα στον ιδιωτικό τομέα βλέπουμε ήδη τομείς ολόκληρους της παιδείας να περνάνε, όπως την καθαριότητα, όπως τις βιβλιοθήκες που κατά πάσα πιθανότητα κλείνουν τώρα με τη διαθεσιμότητα των 1.349 υπαλλήλων από τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Και βέβαια υπάρχει μεγάλος φόβος για πέρασμα στον ιδιωτικό τομέα και της αποκομιδής των σκουπιδιών σε όλες τις Να μην ξεχνάμε, Μάχη, πόλεις. Ότι μέσα στο Δεκέμβρη θα πρέπει να γίνουν 4.000 απολύσεις κατ' επιταγή της Τρόικας. Μάλιστα. Κυρία Ανδριοπούλου, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Το σημαντικό είναι και... Συγγνώμη τώρα, αλλά κάνω πολλές φορές την αφελή ερώτηση που μπορεί να ακουστεί περίεργη. Πραγματικά θέλω κάποιος να μου εξηγήσει, το έχω πει και σε πολιτικά φόρα, αλλά και σε πάνελ, πώς οι απολύσεις θα βοηθήσουν την ανάπτυξη, αυτή την περιβόητη ανάπτυξη που περιμένουμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο και το σημαντικότερο είναι ότι τα πολιτικά κόμματα, κυρίως τα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν, φέρνουν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ενάντια στους δημόσιους και τους δημόσιους ενάντια στους ιδιωτικούς. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι με κοινωνικούς αυτοματισμούς σίγουρα δεν μπορούμε να φέρουμε ένα τέτοιο επίπεδο κοινωνικής συνοχής που να φέρει οποιαδήποτε ανάπτυξη και οποιοδήποτε μέλος σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι με αποφάσεις οι οποίες οριζόντια πετάνε τον κόσμο στο δρόμο, δεν μπορούμε να φέρουμε καμία σταθερότητα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το έχουν αντιληφθεί ήδη και τα ευρωπαϊκά φόρα. Αυτό το επισημαίνουν πάρα πολύ και έξω. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μπει στη κουβέντα και θα πρέπει επί της ουσίας να συζητήσουμε γι' αυτό, αντί να προσπαθούμε να επιβάλλουμε πολιτικές αποφάσεις με τα ΜΑΤ. Δεν έχουμε καμία διεθνή υποχρέωση να επιβάλλουμε τις πολιτικές, δύσκολες πολιτικές αποφάσεις με τα ΜΑΤ. Δεν έχουμε καμία συνταγματική υποχρέωση. Αντίθετα, η υποχρέωση μας στη χώρα και στην κοινωνία είναι ότι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις ευαγγελιζόμαστε, αυτές να είναι για την κοινωνία και όχι μόνο για τους αριθμούς. Και σίγουρα δεν μπορούν τα ΜΑΤ να είναι ο μοχλός πίεσης ολόκληρης της κοινωνίας. Το θέτω αυτό γιατί πρέπει να αντιληφθούν και οι άνθρωποι που λένε ότι καλά έκανε και έκλεισε η ΕΡΤ. Και οι άνθρωποι που λένε καλά έκανε και άνοιξε η δημόσια τηλεόραση. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι με λάθη δεν διορθώνεις λάθη. Και καταλαβαίνετε τι λάθη εννοώ, την προπαγάνδα που υπάρχει για την ΕΡΤ και για το πελατειακό σύστημα της ΕΡΤ, που λες και το ανακαλύψαμε ξαφνικά το 2013, και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι με τα ΜΑΤ δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Μπροστά δεν θα πάμε έτσι. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την άποψη ότι καλά πάνε τα πράγματα με άλλους δημόσιους φορείς τηλεόραση ή σε άλλους τομείς, ότι σίγουρα θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα από αυτά που θα θέλαμε να λύσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανδριοπούλου. Η ανεργία στα ύψη, η φτωχοποίηση όλο ένα και διευρύνεται. Και στο στόχαστρο τι άλλο από το ασφαλιστικό. Το τελευταίο στοιχείο πρόνοιας που έμεινε στους Έλληνες πολίτες. Τόσο σε επίπεδο συντάξεων, όσο και σε επίπεδο εφάπαξ, την υγεία και την πρόνοια. Η Άννα Κωνσταντακάκη είναι κοντά μας για να μας πει αναλυτικά πώς δεν θα επιβεβαιωθεί τελικά, Άννα, ο κύριος Βρούτσης από τα όσα καταμαρτυρούσε 3 μέρες πριν, μέχρι χθες. Δεν θα διαψευστεί τελικά, γιατί η Τρόικα ζητά μέτρα στις μειώσεις συντάξεων.
Ακριβώς. Περικοπές εφάπαξ. Περικοπές, ήδη είναι ανακοινωμένες οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά όταν σήμερα ζητάει η Τρόικα μέτρα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ, αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να υπάρχουν άλλοι πόροι, πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα ώστε να στηρίξουν την κοινωνική ασφάλιση. Επέλεξα σήμερα, επειδή το συζητάμε συνέχεια το θέμα του ασφαλιστικού και το αναδεικνύουμε, να αναφέρω μόνο την περίπτωση του φόρου υπέρ τρίτων, που καταργείται και είναι ένας πόρος που δίνει στα ασφαλιστικά ταμεία ποσά 1 και 2 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η σταδιακή κατάργηση που απαιτεί η Τρόικα, η κατάργηση λοιπόν αυτών των πόρων που πάνε στα ασφαλιστικά ταμεία και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αφαιρούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ζωτικής σημασίας από τα οικονομικά που θα πηγαίνανε σε συντάξεις. Αυτοί οι φόροι είναι περίπου 200. Όταν αρχίσουν λοιπόν να κόβονται σιγά σιγά, αφαιρείται περίπου 1 δισεκατομμύριο από τον ΟΓΑ, αφαιρούνται 2 δισεκατομμύρια ετησίως συνολικά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Και έχουμε και τον Υπουργό Εργασίας να μας λέει ότι δεν είναι στις προθέσεις του ή στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειωθούν οι συντάξεις. Όταν θα φτάσει όμως να το κάνει την Άνοιξη, θα μας πει ότι αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, νομίζω. Δεν θα ήθελα να το πω το παραμύθι. Φόρος ακινήτων, Βασιλική Χαϊνά, από την μετροεπιδρομή αυτή κυβέρνησης και Τρόικας δεν ξέφυγαν ούτε τα ακίνητα, δείχνοντας ότι ούτε τα ιερά, ούτε τα όσια αυτού του συστήματος, που είναι η ακίνητη περιουσία, δεν διστάζουν να την πλήξουν, προκειμένου να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις επιταγές των δανειστών. Τι θα γίνει λοιπόν, τι περιμένουμε, Βασιλική? Αυτό που αρχικά φαίνεται να γίνεται είναι ότι από ένα έκτακτο χαράτσι που ξεκινήσαμε για την ακίνητη περιουσία, προχωράμε σε κάτι μόνιμο. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι τώρα συζητείται και έχει πέσει αυτή η πρόταση και μάλιστα και από τον Πρωθυπουργό, η ίσπραξη του φόρου αυτού να είναι από τους Δήμους. Αυτό τι σημαίνει, η ίσπραξη του φόρου να είναι από τους Δήμους πλέον, σημαίνει κατά τους περισσότερους είναι ένας ελιγμός, μία τακτική δηλαδή, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η αντισυνταγματικότητα που υπήρχε πάνω σε αυτόν τον νέο φόρο ακινήτων. Δηλαδή, επειδή υπήρχε το χαράτσι αυτό, είχε πολλές ομοιότητες ο νέος φόρος και ήταν αντισυνταγματικό. Είναι ένας ελιγμός λοιπόν, περνώντας αυτό το χαράτσι να εισπράττεται από τους Δήμους. Τώρα πλέον, εάν αυτή η πρόταση προχωρήσει, θα είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για το χαράτσι αυτό, θα το εισπράττουν αυτοί για τα έσοδά τους και θα έχουν βέβαια και τις πολιτικές συνέπειες. Είναι επίσης ένας ελιγμός για να ξεπεραστεί. Για να ξεπεραστεί αυτή που υπάρχει αντιπαράθεση με τους βουλευτές και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και υπήρξε μια έντονη σύγκρουση και έχουν ζητήσει να τροποποιηθεί κάπως αυτός ο ενιαίος φόρος, αλλιώς δεν θα προχωρήσουν σε ψήφιση. Έτσι με αυτή την ίσπραξη από τους Δήμους είναι ένας ελιγμός και πάμε να πλήξουμε και τους ευάλωτους και καμία προστασία πλέον. Μάλιστα. Βασιλική Χαϊνά, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, αυτό που κυριαρχεί είναι η απώλεια 1.200 ανθρώπων στις Φιλιππίνες από το τυφώνα που έπληξε. Δυστυχώς, Αγγλαία, σύμφωνα... Τα νησιά και όπου φτωχός και μοίρα του Ελληνά. Ακριβώς, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, οι νεκροί, όπως είπες και εσύ, έχουν ξεπεράσει τους 1.200. Χιλιάδες είναι επίσης και οι τραυματίες. Συνεχίζονται οι έρευνες από σωστικά συνεργεία για τυχόν επιζώντες. Μέχρι στιγμής να πούμε πως 800.000 περίπου κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους. Και τέλος, να αναφέρουμε...
αυτής της ενημέρωσης, πίσω ακριβώς από τις δυνάμεις καταστολής, είναι μια δεκάδα βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλαμε να έρθει κοντά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σταθήκατε από την πρώτη στιγμή σαβράχος κοντά μας. Πείτε μας. Θα ήθελα να κάνω μία δημόσια καταγγελία και έκκληση. Απευθύνομαι με την ιδιότητά μου ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθήνας, ως υπεύθυνης για λογαριασμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνομαι στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Απευθύνομαι στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Απευθύνομαι στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, την κυρία Φάκου, με την οποία συνομίλησα στις 5 παρά 7 λεπτά και έκτοτε περιμένω να έρθουν αστυνομικοί για να λάβουν μήνυσή μου για την παραβίαση της νομιμότητας. Συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν αυτόφορα αδικήματα σε βάρος του πολιτεύματος και σε βάρος Ελλήνων πολιτών και Ελλήνων βουλευτών. Προσωπικά δέχθηκα επίθεση. Επιθυμώ να εφαρμοστεί η νομιμότητα, δηλαδή να εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία κατά των αστυνομικών που παραβίασαν την νομιμότητα, με έσπρωξαν, με εγκλώβησαν μεταξύ μιας σιδερένιας πόρτας και του κυκλειδώματος. Ζητώ να μην υπάρχει στη χώρα μου βία και ανομία. Ζητώ να εφαρμοστούν οι αρχές οι συνταγματικές και να επιληφθεί η εισαγγελική αρχή. Αυτό αποτελεί μια δημόσια επίσημη έκκληση. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συντρόφους, συναδέλφους, βουλευτές, τον Δημήτρη τον Στρατούλη, τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή που κινδύνευσαν όταν έγινε αυτή η επίθεση, το Βασίλη το Χατζηλάμπρο επίσης, τη Ραχίλ τη Μακρύ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, μια ανάσα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κοπέλα που στέκεται επάνω στο κυκλίδωμα και η οποία με σωματικό κίνδυνο με προστάτευσε από το να συνθλιβώ πραγματικά από την καγκελόπορτα και νομίζω ότι έχει τραυματιστεί κιόλα στο πόδι της προσπαθώντας να με προστατεύσει. Ή έχουμε συντεταγμένη πολιτεία. Αυτή τη στιγμή έχουν προσέλθει πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θοδωρής ο Δρίτσας, ο Γιάννης ο Σταθάς, ο Χρήστος ο Καραγιαννίδης, ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος, ο Δημήτρης ο Γάκης, είναι και όλοι η Ειρήνη η Αγαθοπούλου. Ή έχουμε συντεταγμένη πολιτεία και δημοκρατία ή έχουμε παρανόμως συντεταγμένη και συγκροτημένη πολιτεία. Είναι ένα επίσημο δημόσιο διάβημα και πρέπει επιτέλους οι υπεύθυνοι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Κύριε Καλφαγιάννη, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ. Δύο λόγια. Ακριβώς δύο λόγια. Δεν μπορούμε με δύο λόγια να πούμε όλα αυτά που γίνανε σήμερα και όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό τον καιρό. Τη Δευτέρα παραλαμβάνουμε το βραβείο από τη Uni Global για τον αγώνα μας ενάντια στη φαύλη κυβέρνηση που θέλει να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ δείξαμε πώς είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία του λόγου, η παραγωγή πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ποιοτικού ραδιοφώνου, ποιοτικής τηλεόρασης τελικά και ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους σας, μουσικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους, διοικητικούς, τεχνικούς. Ευχαριστώ που είμαι μέλος από εσάς, μέλος από τους αλληλέγγυους, μέλος από τους φωτορεπόρτερ και τους δημοσιογράφους, όλους που διακινούν την αλήθεια παντού. Ευχαριστούμε το BBC που έχει διακόψει και δείχνει εμάς αυτή τη στιγμή την κανονική ροή του προγράμματος και ελπίζουμε η κυβέρνηση
να μην ζητήσει από την Βασίλισσα της Αγγλίας με προεδρικό διάταγμα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να τη σταματήσει. Με βασιλικό διάταγμα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο η αγκαλιά των Ελλήνων εδώ και στη διασπορά και όσο οι θεσμικοί παράγοντες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μας αγκαλιάζουν. Είναι η αναπνοή τους για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους μας συμπαραστέκονται δημοκρατικά, ειρηνικά και έντιμα, τα κόμματα του Κοινοβουλίου και όλους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον κύριο Καλφαγιάννη. Κύριε Χουντή, μου είπαν να ξεκινήσω από τη Δημάρ. Θέλω όμως από σας. Η ΕΡΤ εδώ και 5 μήνες βρίσκεται στην επικαιρότητα, είτε ως πρώτο θέμα, είτε ως δεύτερο. Πάντα όμως βρίσκεται στην επικαιρότητα. Προχθές καταθέσατε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε κάτι? Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να συσπυρώσετε τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική? Ναι, αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που εκατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι έπρεπε, και αν δεν τον είχαμε κάνει, να την κάνουμε σήμερα, μετά από αυτές τις εξελίξεις. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτό που γίνεται είναι μια επίθεση κατά της δημοκρατίας, είναι μια επίθεση κατά της ελεύθερης ενημέρωσης, είναι μια επίθεση κατά του πολιτισμού, είναι μια επίθεση κατά της ιστορίας του τόπου, και μια τέτοια επίθεση πρέπει να τη σταματήσεις με όσα μέσα διαθέτεις. Την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία επιλέξαμε. Ξέρω τη συζήτηση, γιατί τώρα, γιατί πότε, γιατί θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχουν επιχειρήματα. Τώρα να συγκεντρωθούμε στην ουσία. Η πρόταση καταρχήν απευθύνεται στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, αν θα συνεχιστεί αυτό το καταστροφικό αντιδημοκρατικό έργο της κυβέρνησης ή αν θα το σταματήσουμε και θα πάμε σε άλλη πορεία. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, και νομίζω είναι επίκαιρο, όταν είχαμε το μαύρο στην ΕΡΤ, προκαλέσαμε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένοι έδειξαν ευαισθησία. Ορισμένοι δεν το κατάλαβαν καλά το πράγμα. Τότε, επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο, είπα ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που βλέπετε και γίνεται στην Ελλάδα για την ΕΡΤ, έρχεται και στα σπίτια σας, έρχεται και στην πατρίδα σας. Αγαπητοί φίλοι, έχετε πληροφορηθεί ότι το ίδιο γίνεται με τη δημόσια τηλεόραση της Βαλένθια, στη Βαλένθια, με τα ίδια επιχειρήματα. Και αυτό θα κλιμακωθεί. Επομένως, αυτός ο αγώνας που κάνουμε είναι όπως ο γενικότερος αγώνας να ακυρώσουμε τα μνημόνια, γιατί, αγαπητοί φίλοι, από εδώ ξεκίνησαν πειραματικά τα μνημόνια και από εδώ ξεκίνησε και η επίθεση απέναντι στη δημόσια τηλεόραση, επειδή τους εμπόδιζε στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Καλούμε λοιπόν αυτή την πρόταση μομφής, αυτή την πρόταση δυσπιστίας, να την πάρει ο ελληνικός λαός στα χέρια του. Καλούμε στην αυριανή συγκέντρωση. Για έναν πρόσθετο λόγο, διότι ακούσαμε ένα ρεπορτάζ, το σχολιάζουμε και μεταξύ μας, ενδεχομένως δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το πόσος κόσμος είναι σήμερα, πόσος κόσμος κατεβαίνει στις εκδηλώσεις, μιλούμε για την κοινωνία του καναπέ. Απευθύνομαι, γιατί ξέρω ότι η τηλεθέαση, η θέαση είναι αυξημένη αυτή την περίοδο, σε αυτούς που τους κατατάσσουμε ή αυτοκατατάσσονται ή τους κατηγορούμε ή οι ήδη θεωρούνται ότι συγκροτούν την κοινωνία του καναπέ. Και τους λέω ότι αυτή η κοινωνία σε λίγο δεν θα υφίσταται. Για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν θα υπάρχουν ούτε οι καναπένεδες. Διότι, όπως αναλύσαμε πριν, εδώ γίνεται επίθεση και απέναντι στην ιδιοκτησία. Ούτε το σπίτι τους θα έχουν, ούτε τον καναπέ τους. Επομένως, αυτή η κοινωνία έτσι ή αλλιώς δεν θα υφίσταται. Ας την ανατρέψουν με την ίδια τους την παρουσία, γιατί έφτασε και στον καναπέ η επίθεση. Η επίθεση λοιπόν, επειδή κλιμακώνεται, είναι τώρα η στιγμή να τη σταματήσουμε. Τους καλώ λοιπόν να αφήσουν τον καναπέ, αν θέλετε, να βγουν έξω για να προστατεύσουν τον καναπέ, για να μπορούν να κάθονται όταν χρειάζεται, για να ξεκουραστούν. Και το λέω, αντιλαμβάνεστε με ποιο πνεύμα, δεν τους κατηγορώ, ξέρω ότι συσσωρευμένη οργή υπάρχει. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός που γίνεται είναι
και συμβολικός και ουσιαστικός και κατά τη γνώμη μου, έχοντας και το πλαίσιο της πρότασης της πιστείας, μπορεί να αποτελέσει θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων αισιόδοξων για την προοπτική του τόπου. Πρέπει να μπει ένα τέρμα. Κύριε Ανδριοπούλου, σας άκουσα πριν σε ένα από τα σχόλια που κάνατε, σε ένα από τα επίκαιρα θέματα τα τελευταία 3 χρόνια, που ήταν ο τομέας της υγείας. Ζητήσατε ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών που μας καταδικάζουν στην ανέχεια. Κι όμως, με αφορμή την υπόθεση της ΕΡΤ, στην πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δημάρα αποφάσισε να ψηφίσει με ένα παρόν. Κύριε Κυρίτση, η Δημοκρατική Αριστερά επιμένει ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι η αλλαγή πολιτικών. Και η αλλαγή πολιτικών, με εκλογές ή όχι, πρέπει να είναι έτοιμα τα πολιτικά κόμματα να μιλήσουν με άλλον τρόπο και με άλλο στόχο. Στόχο την ελληνική κοινωνία απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σημαντικό και δεν έχω ακούσει κανένα πολιτικό κόμμα, εν μέρη και το δικό μου, να μιλάει για την μεταμνημονιακή εποχή, η οποία έρχεται σε πολύ λίγο. Στον Απρίλιο-Μάιο, νομίζω, τελειώνουν οι συμβατικές υποχρεώσεις. Τι κάνουμε μετά? Ξαναμπαίνουμε σε μνημόνια? Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι άλλο? Ποια είναι ο στόχος μας? Ποιος είναι ο στόχος μας σαν ελληνική κοινωνία? Τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν μόνο ευθύνη να μιλάνε, να διαπιστώνουν τα προβλήματα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουν να προτάξουν προτάσεις, αλλά πρέπει να δημιουργούν και τις προτάσεις εκείνες που θα είναι προωθητικές για την κοινωνία. Θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Σε αυτό το επίπεδο. Πώς μπορεί να αλλάξει η πολιτική αν δεν υπάρξουν σε εκλογές? Αυτό το επίπεδο, στη Δημοκρατική Αριστερά, δεν πήραμε καθόλου. Πολύ σημαντικό, θα πρέπει να τονιστεί για ακόμα μια φορά, ότι εμείς φύγαμε από την κυβέρνηση και προκαλέσαμε και ενδοκυβερνητικό διάλογο για το τι μέλη γενέστε με αφορμή την ΕΡΤ. Και όχι άσκοπα, και όχι γιατί απλά θέλαμε να την κάνουμε, απλά γιατί θέλαμε να προκαλέσουμε και τους συγκυβερνώντες μέχρι εκείνο το σημείο να πάρουν την ευθύνη των λόγων τους και των πράξεών τους. Υπογράψαμε κατευθείαν νομοσχέδιο το οποίο ζητούσε την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που με διάφορα πολιτικά αντικατερτύπια δεν έχει συζητηθεί ακόμα στη Βουλή. Είμαστε πάντα παρόντες εδώ πέρα, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι το σημαντικό είναι οι μεταρρυθμίσεις να έχουν στόχο την κοινωνία και όχι τους αριθμούς, και κυρίως να μην, η υλοποίησή τους να μην είναι με τα ΜΑΤ και να μην είναι με επιβολή αυταρχικών καθεστώτων, που μας θυμίζουν αυταρχικά καθεστώτα παλαιότερων εποχών. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά τι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι, κυρίως γνωρίζοντας όλοι πλέον πάρα πολύ καλά και το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο και το πώς λειτουργούν και οι κυβερνώντες το κάθε κόμμα, ότι η πρόταση μομφής αυτή τη στιγμή επί της ουσίας διευκόλυνε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να μαζέψει τους διαφωνούντες μέσα στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο, όπως και σε παλαιότερες προτάσεις μομφών. Αν θυμάστε καλά, και αν θυμάμαι καλά, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ποτέ με πρόταση μομφής δεν έπεσε μια κυβέρνηση. Είναι σημαντικό όμως να δημιουργηθούν εκείνες οι πολιτικές μέσα στο κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι ιδίως τώρα συμφωνώ απόλυτα και με όσους λένε ότι πλέον η κυβέρνηση δεν έχει την λαϊκή ανοχή, γιατί για ευμένεια δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχει τη λαϊκή ανοχή όπως την είχε και παλαιότερα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες και σαν πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με διάλογο και δημοκρατία στην επόμενη μέρα. Και αυτό ο καθένας από το δικό του μετερίζει, και ο καθένας, μη χάνοντας τη δική του ταυτότητα ή τις δικές του προτάσεις, να προμπορέσουμε να συνεννοηθούμε για το μέλλον μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να σας ακούγεται θεωρητικό, μπορεί να σας ακούγεται, αλλά επί της ουσίας, αν συνεχίσουμε το ίδιο μοτίβο που τόσα χρόνια μα πολιτευόμασταν, δυστυχώς δεν θα έχουμε κανένα μέλλον σαν χώρα. Σε αυτό το επίπεδο, νομίζω η Δημοκρατική Αριστερά είναι πάντα παρούσα και στους αγώνες, αλλά και εκεί πέρα που μπορεί να συμβάλλει μέσα στο κοινοβούλιο.
δεν ακολουθούμε τον εύκολο δρόμο, γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε ένα ναι και πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να πούμε ένα όχι. Ακολουθούμε ένα δρόμο που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ευθύνης. Και αυτό που εμένα προσωπικά με χαροποιεί και εμένα αυτό που με χαροποιεί είναι ότι δεν είμαι σε ένα χώρο που επιτέλους έχει αρχίσει σιγά σιγά να αντιπαλεύεται τον λαϊκισμό των πολιτικών κομμάτων της δεξιάς αλλά και της αριστεράς της μεταπολίτευσης και να προχωρήσει με... Σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε. Θα συνεχίσω, μην ανησυχείτε. Και να προχωρήσουμε με προτάσεις για το μέλλον. Είναι εύκολο, όχι. Το κάνουμε πάντα με το καλύτερο τρόπο, όχι. Αλλά είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ ακόμα και όταν μας γιουχάρουνε, κυρία Κυρίτση. Μάλιστα. Θα σας παρακαλούσα μέχρι να ολοκληρωθεί το δελτίο ειδήσεων αυτό το πολιτισμό μέσα από το διάλογο που δείξαμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε σε ένα τηλεοπτικό τραπέζι, θα ήθελα να το τηρήσουμε και εδώ. Να μην παρεκκλίνουμε από τους κανόνες μας αυτούς. Τους κανόνες πολιτισμού που μέσα από το διάλογο μπορούμε να αρθρώσουμε και την αντίθεσή μας στις θέσεις κομμάτων. Κυρία Μακρύ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη στιγμή... Οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την πρώτη στιγμή... ότι θα καταψηφίσουν την κυβερνητική πολιτική. Που έριξε μαύρο καταρχήν στην ΕΡΤ αυτή η χουντική, αυτή η παράνομη κυβέρνηση, η οποία όπως είπα παράνομα κυβερνά αυτή τη χώρα με αντισταγματικούς νόμους αποδεδειγμένα, καθώς όλα τα νομοσχέδια που έρχονται, όλες οι εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής που περνάνε από την αρμόδια επιτροπή νομικών, λένε ότι κινούνται στα όρια της αντισυνταγματικότητας. Ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους από την πρώτη και όλα στιγμή που είπα ότι έριξε αυτό το μαύρο στη δημοκρατία, αυτό το μαύρο στην ελεύθερη κίνηση των ιδεών που στέρισε από τα νησιά μας τα ακριτικά τη φωνή της δημόσιας τηλεόρασης, που στέρισε από τους ομογενείς μας που είχαν πληρώσει και πλατφόρμες για να βλέπουν την ελληνική δημόσια τηλεόραση. Και είμαστε αυτοί που θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε μέχρι το τέλος για την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Να πω ότι το γεγονός ότι δεν έχει πέσει μέχρι σήμερα ιστορικά μία κυβέρνηση από πρόταση δυσπιστίας κατά αυτής, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκείται το αναφέρετο δημοκρατικό συνταγματικό δικαίωμα των κομμάτων μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να καταθέτουν αυτή την πρόταση δυσπιστίας, την οποία οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουμε. Γιατί πιστεύουμε και έχουμε αποδείξει και έχουμε και προτάσεις για το μετά ότι ο μόνος δρόμος είναι η ανατροπή πρώτα αυτής της κυβέρνησης και η ανατροπή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί με υπογραφή τους ο κύριος Σαμαράς τον Ιούλιο στην αναθεώρηση την τελευταία του μνημονίου μέχρι το 2060 και το έχουμε καταθέσει στην Ελληνική Βουλή. Μη σας ξεγελούν, τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο του ΑΕΠ, που είναι, όπως είπα, προδιαγραμμένο για το 2060. Οι συντάξεις άμεσα θα γίνουν ενιαίες, όσα χρόνια και αν εργάζεται ο Έλληνας πολίτης, ό,τι δουλειά και να κάνει, θα υπάρχει ενιαία σύνταξη που θα φτάνει τα 365 ευρώ. Αυτά είναι υπογεγραμμένα με την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης. Να μην σας ξεγελούν, αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι λένε ψέματα, όπως αποδείχθηκε όταν έλεγαν περί διαθεσιμότητας ή κινητικότητας και ότι όχι απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, ώσπου αποδείξαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες πάλι με βάση τις υπογραφές τους, πάλι με βάση το μνημόνιο, ότι μιλούσε ξεκάθαρα αυτά που υπογράψανε για exits από την κυβέρνηση, δηλαδή για απολύσεις αυτής. Η προσπάθειά τους είναι να αποδομήσουν τον κρατικό μηχανισμό, να αποδομήσουν τη δημόσια διοίκηση, δεν προβαίνουν σε κανένα σημάζευα, δεν θέλουν να υπάρχουν εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, προκειμένου να εχωρήσουν όλα αυτά σε ιδιώτες, καναλάρχες. Αυτό είναι όλο το σχέδιό τους. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Γιώργος Σαββίδη.
Πρόεδρε της ΠΟΕΣΥ, ήσουν αμάρτυρας μιας ακόμη βίαιης εισβολής σήμερα. Αγλαία μου. Κατά τους εργαζόμενους, κατά των εργαζομένων της ΕΡΤ. Η πίσω γραμμή, πίσω σου ακριβώς, είναι μια γραμμή αστυνομικών με κράνη και ασπίδες. Είναι η εικόνα της κυβέρνησης, η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπροστά σου είναι ένας απέραντος κόσμος, ένα πλήθος τεράστιο που είναι εικόνα της δημοκρατίας. Και πίσω από εκείνη την γραμμή είναι μια άλλη γραμμή. Είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία που στηρίζει και το Ραδιομέγαρο και στηρίζει και την δημοκρατία μας. Εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι και θα πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι. Απευθύνομαι στους συνάδελφους βουλευτές δημοσιογράφους. Αυτή τη στιγμή να σταματήσουν όλα τους τα παιχνίδια και να στηρίξουν τον αγώνα της δημοσιογραφίας, δηλαδή τον αγώνα της αλήθειας. Τι διδάσκαμε, κύριε Ντινόπουλε, τι διδάσκαμε, κύριε Κοντογιάννη, ότι η δημοσιογραφία είναι έρωτας και ο έρωτας είναι η δημοκρατία. Και ο έρωτας αυτή τη στιγμή είναι που μας συγκεντρώνει εδώ και αγωνιζόμαστε. Και εδώ θα πεθάνουμε ακριβώς για αυτό το έρωτά μας. Δεν θα κάνουμε πίσω. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας. Μέχρι η ΕΡΤ να γίνει η φωνή της αλήθειας, η φωνή των εργαζομένων, η φωνή όλων των Ελλήνων. Στην Καθλητικών και Μαρία Γίκα. Καλησπέρα, Αγλαία. Έχουμε αύριο τον κλασικό μαραθώνιο στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη και υπάρχει μια πρωτοβουλία των πολιτών αλλά και πολλών μαραθωνοδρόμων περνώντας από την ΕΡΤ. Έχουν ονομάσει την εκδήλωση που θα παρουσιάσουν. Ένα λεπτό για την ΕΡΤ. Θα σταματήσουν όσο αυτό είναι εφικτό γιατί καταλαβαίνεις ότι έρχονται κατά κύματα. Ξεκινάει 9 η ώρα από τον τύμβο του μαραθώνα ο κλασικός μαραθώνιος και θα σταματάνε έξω από την ΕΡΤ προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και εκείνη στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή και ζωντανή η ΕΡΤ. Μετέχουν εκτός από τους μαραθωνοδρόμους και άτομα κάθε ηλικίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή και ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν. Να πούμε και τις άλλες αθλητικές ειδήσεις της ημέρας εν συντομία. Πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. 2-0 κέρδισε τον Άρη με 2 γκολ του Κλονάριδη, ο οποίος αποβλήθηκε στο 77 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είχαμε και ένα άσχημο συμβάν. Ευτυχώς δεν προέκυψε σημαντικό πρόβλημα, καθώς γύρισε η γλώσσα του νεαρού ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Νίκου Μαρινάκη. Ο γιατρός του Άρη, Βαγγέλης Πανταζής, του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του γίνουν οι περαιτέρω εξετάσεις και δεν εμπνέει κάποια σοβαρή ανησυχία το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Στα άλλα δύο παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής της Super League, Πλατανιάς, Απόλλων Σμύρνης 2-0 και Πάσιαν ένα Όφη 2-1. Αύριο από τους αγώνες ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. 5η αγωνιστική στην Basket League. Τα αποτελέσματα: Απόλλων Πάτρας Ρέθυμνο 82-73, Τρίκαλα Ίκαρος 165. Αύριο γίνεται ο τελικός στο MotoGP στη Βαλένθια και ο Μαρκ Μαρκές έχει ψυχολογικό προβάδισμα καθώς για ένατη φορά κατέκτησε την pole position. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αύριο αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9, όταν θα τελειώσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 9, θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε και πάλι την αθλητική Κυριακή. Μάλιστα. Όταν εκπέμπαμε το δελτίο ειδήσεων μέσα από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, συνήθως το τελευταίο θέμα ήταν αφιερωμένο στις εκδηλώσεις συμπαράστασης του κόσμου. Πριν λοιπόν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή ενημέρωσης, να σας πω ότι οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο Ραδιομέγαρο και συνεχίζονται με τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Όταν ήμασταν μέσα στο Ραδιομέγαρο, είχαμε τη δυνατότητα να σας προειδεάσουμε για το τι θα ακολουθήσει πολιτιστικά. Ο Άρης Χατζηστεφάνου είναι κοντά μας, ο βασικός δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Ο Άρης ο Χατζηστεφάνου διοργανώνει σήμερα
έξω από τον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ. Μια μεγάλη γιορτή, γιατί ο πολιτισμός μπορεί να έκλεισε κλειδώνοντας την καγκελόπορτα και φράσοντας τα κάγκελα του ραδιομεγάρου από τις δυνάμεις της ΕΡΤ. Όμως εμείς τον συνεχίζουμε και είμαστε εδώ. Άρη Χατζηστεφάνου, δύο λόγια για το τι θα ακολουθήσει. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι εργαζόμενοι στην ελεύθερη ραδιοτηλεόραση μας έκαναν τη μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να γίνει σε δημιουργούς σε αυτή τη χώρα, να γίνουν χορηγοί επικοινωνίας του τρίτου ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για τα αίτια και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την άνοδο του φασισμού. Πίστεψαν κάποιοι ότι μπορούν να τα βάλουν με τους χορηγούς επικοινωνίας μας. Και είμαστε εδώ να τους αποδείξουμε ότι όλος ο ελληνικός λαός θα στηρίξει τους εργαζομένους της ΕΡΤ, θα στηρίξει την προσπάθειά τους απέναντι στη δικτατορία όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα. Η δική μας ελάχιστη συνεισφορά είναι να κάνουμε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Έχουμε καλέσει γνωστούς DJ και όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή προλαβαίνετε, θα είμαστε εδώ για πάρα πολλές ώρες. Με δυνατή μουσική να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα πλαισιώσουν και πάλι σε δεύτερη σειρά με τη λήξη του δελτίου, διότι αποχώρησαν με το που ξεκινήσαμε το δελτίο μας. Ωστόσο, όπως με πληροφορούν συνάδελφοι, ενισχύονται συνεχώς τόσο μπροστά από το ραδιομέγαρο, όσο και γύρω-γύρω. Είμαστε κι εμείς σε επιφυλακή, εδώ, και φυλάμε θερμοπύλες. Έχουμε μάθει καιρό τώρα. Σας ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για το τέλος, όχι για να κάνω εγώ το τέλος, αλλά για τη γέφυρα, μετά από την πληρότητα του Δελτίου Ειδήσεων, ότι πάμε στα πολιτιστικά. Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου, ή ζητάω την άδεια, να κλείσω με ένα ποίημα, με δύο στίχους, που αντανακλούν την κατάσταση που ζούμε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, καθώς έρχονται οι πληροφορίες ότι οι αστυνομικές δυνάμεις πλησιάζουν και είδαμε και τα αυταρχικά. Αυτό λοιπόν μου θύμισε τους στίχους του Αναγνωστάκη, αλλιώς τους χρησιμοποίησε, το παραφράζω. Αγαπητοί φίλοι, αυτό που βλέπετε είναι τα τελευταία σαλπίσματα των ιτημένων στρατιωτών. Είναι τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά τους φορέματα. Τελειώσανε, είναι ιτημένοι, αυτό τους έχει μείνει μόνο να κάνουν. Σας ευχαριστώ και μείνω.